Ενός κακού μύρια έπονται και έτσι όταν διαπιστωθεί επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε τάξη, αρχίζει ο αγώνας δρόμου. Οι γονείς ενημερώνονται ότι τα παιδιά που ήρθαν σε επαφή θα πρέπει να ελεγχθούν, όχι όμως και χωρίς το αζημίωτο. Τα καθημερινά self-test για μία εβδομάδα χορηγούνται δωρεάν, όμως τα δύο rapid test που απαιτούνται συνήθως πληρώνονται από την τσέπη. Ειδικά οι οικογένειες που πάσχουν οικονομικά, πρέπει και για τα παιδιά, πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει, αν γίνεται δωρεάν, τουλάχιστον για τα παιδιά. Φύγαν τα παιδιά νωρίτερα από τμήμα του γυμνασίου στην πόλη του Ηρακλείου για να προλάβουν έστω και μία δομή ανοιχτή να κάνουν rapid test, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα το μήνυμα συνήθως έρχεται είτε την Κυριακή το βράδυ είτε αργά το απόγευμα της καθημερινής, με αποτέλεσμα οι γονείς να πηγαίνουμε σε ιδιωτικά κέντρα να κάνουμε rapid test στα παιδιά. Σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, συχνά οι γονείς ενημερώνονται στο παραπέντε για το κρούσμα, με αποτέλεσμα οι δημόσιες δομές να έχουν κλείσει, ενώ η διεξαγωγή δωρεάν rapid test στην Πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιείται μέχρι το μεσημέρι, οπότε οι περισσότεροι γονείς βρίσκονται ακόμα στην εργασία τους. Και έχουμε βρεθεί γονείς πλέον να πρέπει κάθε μεσημέρι, όταν μας έρχεται το μήνυμα ότι ένα κρούσμα έχει βρεθεί είτε στην τάξη είτε σε κάποιο κοντινό πρόσωπο των παιδιών μας, να απευθυνόμαστε σε ιδιωτικά κέντρα, γιατί τα δημόσια κέντρα δεν λειτουργούν το απόγευμα. Το ωράριο είναι το 9-3 που είναι εδώ πέρα. Αν ήταν μέχρι τις 5 θα ήταν πιο καλά. Αυτό μόνο. Πρέπει να γίνει για το καλό μας, ολονός. Όχι μόνο το μικρό και το μεγάλο και τον πιο ηλικιωμένο. Γιατί δεν κάνετε το εμβόλιο? Δεν κάνουν το εμβόλιο να πληρώνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Διότι θεωρώ ότι μόνο με τον έλεγχο πλέον πιάνει τα κρούσματα. Δηλαδή είτε εμβολιασμένοι, είτε ανεμβολίαστοι, αν ελέγχονται συστηματικά, θα έπρεπε τα τεστ, εφόσον γίνονται, να μπορούν να τα κάνουν όλοι δωρεάν. Τα rapid test όμως μόλις προστέθηκαν στη νέα καθημερινότητα των μαθητών και στον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς μια οικογένεια μόνο για το σχολείο και για τις ανάγκες των μαθητών μπορεί να ξοδέψει έως 20 ευρώ για ένα μαθητή, 40 για δύο, ακόμη και 60 ευρώ εάν έχει τρία παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογένεια η οποία κάνει minimum 4 rapid test όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μαζί με τον παππού και τη γιαγιά μπορούμε να φτάσουμε και τα 10 άτομα, και όλα αυτά γιατί εμείς κάνουμε τα πάντα για να είμαστε ασφαλείς εμείς και τα παιδιά μας.